Σήμερα θα προσπαθήσω να αναφερθώ ίσως στην πιο γνωστή παγκόσμια μπάντα, metal μπάντα από το Ισραήλ και όπως καταλαβαίνετε φυσικά μιλάω για τους Orphaned Land. Για τους Orphaned Land φυσικά κάποιος με ρωτάει επιπλέον είναι μία από τις πιο αγαπημένες σου μπάντες, εδώ πέρα μπορώ να πω ότι δεν τους έχω ίσως στην κατηγορία των πιο αγαπημένων μπαντών. Παρόλα αυτά είναι μια μπάντα η οποία πραγματικά ένα συγκρότημα το οποίο έχει ξεχωρίσει μέσα από την υπόλοιπη Ισραηλινή σκηνή, η οποία η Ισραηλινή σκηνή του metal ως ένα σημείο μπορούμε να πούμε δεν έχει φτάσει να είναι όπως η ελληνική σκηνή. Η ελληνική σκηνή εξελίχθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ίσως κάποιος που είναι, μέσα στην Ελλάδα, που είναι στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά για κάποιον που το βλέπει πια έξω από την Ελλάδα, πραγματικά η ελληνική σκηνή, η ελληνική metal σκηνή έχει εξελιχθεί σε όλα τα είδη πάρα πολύ. Η Ισραηλινή σκηνή έχει αρχίσει τώρα και εμφανίζει κάποια βήματα εξέλιξης, αλλά φυσικά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ελληνική σκηνή. Όταν λοιπόν μιλάμε για Ισραηλινή σκηνή, και έχω αναφερθεί και σε άλλο Ισραηλινό συγκρότημα, τα τέσσερα βασικά συγκροτήματα που είναι τα πιο κορυφαία της Ισραηλινής σκηνής, τουλάχιστον τα πρώτα, μιλάμε για συγκροτήματα όπως η Salem που παίζανε ένα είδος Black Death, περισσότερο μετά Death Metal, μιλάμε για τους Melech S και τους Aralu που παίζουν ένα είδος Black Thrash Metal, Mesopotamian Black Thrash Metal από επιρροές από Άψου. Μιλάμε για παράδειγμα φυσικά για τους επίσης για τους Orphaned Land. Τους Orphaned Land που ξεκίνησαν ως ένα είδος μελωδικού death metal για να το γυρίσουν μετέπειτα σε ένα πολύ αυτό που λέμε ανατολίζον με επιρροές από μουσικές της Ανατολής. Στην αρχή περισσότερο μελωδικό death metal για να εξελιχθεί να γίνει περισσότερο ένα είδος ατμοσφαιρικού metal. Okay. Λοιπόν, και όταν με ρωτάνε ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου συγκρότημα από την Ισραηλινή σκηνή, τα τουλάχιστον από τα μεγάλα συγκροτήματα της Ισραηλινής σκηνής, σε πρώτη φάση λέω τους Melech S. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Από την άλλη όμως πλευρά, όπως και να το κάνουμε, οι πιο διάσημοι συνεχίζουν να είναι οι Orphaned Land. Οι Orphaned Land δημιουργήθηκαν την αρχή της δεκαετίας του 90 και μάλιστα έχουν χαρακτηριστεί ως Pioneers of Oriental Metal. Okay? Λοιπόν, βασικά μέχρι και σήμερα στον πυρήνα του συγκροτήματος είναι δύο τα μέλη τα οποία είναι ήδη από την ίδρυση του συγκροτήματος, από την αρχή του συγκροτήματος, ο ηγέτης του συγκροτήματος και ο τραγουδιστής, ο Κόμπι Φάρχη, και ο μπασίστας Ούρι Ζέλχα, μάλιστα έχω την τιμή να είμαι προσωπικός φίλος του Ούρι. Λοιπόν, αν και γνωρίζω λίγο τον Κόμπι, περισσότερο γνωρίζω τον Ούρι, τον μπασίστα, που είναι από τα πρώτα βήματα του συγκροτήματος. Το συγκρότημα προέρχεται από τις Ισραηλινές πόλεις του Ισραήλ, Μπατ Γιάμ και Πέταχ Τίκβα. Αν και για πολλά χρόνια υπήρχε επίσης ένα σημαντικό μέλος, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ο Γιώστη Σάση, ο οποίος ήταν στο συγκρότημα μέχρι το 2014. Okay. Λοιπόν, και μάλιστα εδώ πέρα να αναφερθούμε ότι η Orphaned Land κατάφεραν να είναι ένα συγκρότημα που πραγματικά έχει ρίξει πάρα πολλά όρια μεταξύ, για παράδειγμα, ένα Ισραηλινό συγκρότημα από Ισραηλινούς Εβραίους μεταλλάδες και έχει φτάσει να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα σε πάρα πολλές αραβικές μουσουλμανικές χώρες με οπαδούς μουσουλμάνους Άραβες μεταλλάδες. Αυτό που λέμε ότι η μουσική φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους, αυτό ισχύει. Και μάλιστα οι Orphaned Land το υπερηφανεύονται πάνω σε αυτό, ότι μπορούν να ρίξουν τα όρια και να φέρουν κοντά διάφορους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο, στην σκηνή του μέταλ στο Ισραήλ υπάρχουν και θρησκευόμενοι Εβραίοι, λίγοι βέβαια, αλλά υπάρχουν,
όπως και παράδειγμα, ένα παράδειγμα, μικρό παράδειγμα είμαι εγώ ίδιος. Αλλά υπάρχουν επίσης και θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι, μεταλλάδες, και ως ένα σημείο αυτό φέρνει περισσότερο κοντά κάποιους ανθρώπους που εξ αρχής εξαιτίας των πολιτικών, εξαιτίας των εθνικών και θρησκευτικών διαφορών, ίσως δεν θα ερχόντουσαν πιο κοντά αν δεν υπήρχε κάτι που να τους ενώσει, και η μουσική, και αν τι άλλο, η μουσική του metal τους ενώνει. Okay. Τώρα, μέχρι τώρα οι Orphaned Land έχουν βγάλει από το 1992 μέχρι σήμερα, τέλη του 2019, οι Orphaned Land έχουν βγάλει 6 albums. 6 albums, και πάω να κάνω τώρα εδώ πέρα ένα βίντεο από Worst to Best. Okay. Λοιπόν, στην έκτη θέση, για εμένα στην έκτη θέση, έρχεται το άλμπουμ που ονομάζεται All is One. All is One, στα εβραϊκά λέγεται Kulam Echad, έχει και εβραϊκή ονομασία το άλμπουμ, το οποίο μάλιστα αυτό άλμπουμ βγήκε το 2013 και μιλάμε για το πέμπτο τους άλμπουμ. Μάλιστα πρόκειται για ένα από τα άλμπουμς που κατάφεραν να γίνουν αρκετά γνωστοί, όλο και πιο γνωστοί τουλάχιστον, μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο το κοινό τους, και θεωρείται ένα άλμπουμ το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά των οπαδών, των δικών τους οπαδών, ιδιαίτερα των Orphaned Land, το άλμπουμ έγινε αποδεκτό αρκετά και τους προώθησε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, στους παλιούς οπαδούς το άλμπουμ δεν κάθισε καλά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ, All Is One, πραγματικά είναι ένα άλμπουμ στο οποίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά απομακρύνονται από τον παλιό μελωδικό death ήχο τους. Αν και ήδη έχουν αρχίσει να απομακρύνονται και σε άλλα άλμπουμ, πιο πριν από αυτό, στο συγκεκριμένο άλμπουμ πραγματικά γίνονται όλο και περισσότερο oriental παρά metal. Δυστυχώς, όχι απλά oriental metal, αλλά περισσότερο oriental, λιγότερο metal, δυστυχώς. Αν και υπάρχουν ένα ή δύο κομμάτια τα οποία διακτηρούν τον παλιό χαρακτήρα του συγκροτήματος, παρόλα αυτά το άλμπουμ από αυτή και μόνο την πλευρά χάνει αρκετά. Ένα φυσικό, εδώ πέρα να πούμε κάτι άλλο, ότι γενικά η Orphaned Land, παρόλο που είναι ένα συγκρότημα από Εβραίους μη θρησκευόμενους, ως κειμενικούς από αυτούς και άθεους μουσικούς Ισραηλινούς του metal, παρόλα αυτά η Orphaned Land, ιδιαίτερα εξαιτίας της επιρροής του Κόμπι Φάρχη, ο οποίος ψάχνεται στο θέμα το πνευματικό και ο οποίος σέβεται πάρα πολύ την εβραϊκή θρησκεία, παρόλα αυτά και τις υπόλοιπες επίσης θρησκείες, παρόλα αυτά η Orphaned Land είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν είχε ποτέ μα ποτέ αντιθρησκευτικό στίχο. Ούτε εναντίον του εβραϊσμού, ούτε εναντίον του χριστιανισμού, ούτε εναντίον του Ισλάμ. Το αντίθετο μάλιστα. Έχει ένα πάρα πολύ φιλικό προσκύμενο στη θρησκεία στίχο, ανακατεύοντας βέβαια μέσα διάφορες θρησκείες. Δεν θα το έλεγα ότι πλησιάζουν την παθρησκεία με την έννοια την κακή έννοια, αλλά έχουν ένα στυλ ότι ελάτε είμαστε όλοι το ένα, είναι όπως φαίνεται εδώ πέρα και από το σύμβολο, το συγκεκριμένο σύμβολο που συνδυάζει την ημισέλινο, την μουσουλμανική, το σταυρό το χριστιανικό και το άστρο του Δαβίδ, το Μαγέν Δαβίδ το εβραϊκό. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, το έχουν κάνει πολλές φορές αυτό και προηγουμένως οι Orphaned Land, να ανακατεύουν εβραϊκά στοιχεία και θρησκευτικής επίσης κουλτούρας, όπως και άλλα στοιχεία άλλων θρησκείων. Και μη τι άλλο εδώ πέρα, όπως σε πάρα πολλά, τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος, όλα τους τα άλμπουμς, πετάνε και ένα θρησκευτικό εβραϊκό τραγούδι. Πάντα των ανατολίτικων σεφαραδιτών Εβραίων που προέρχονται από τις αραβικές χώρες, βάζουν ένα θρησκευτικό τραγούδι, που συνήθως αυτό λέγεται πιούτ στα εβραϊκά, σε λίγο πιο metal μορφή. Και μερικές φορές ακόμα και ατόφιο, όπως ακριβώς ακούγεται στις σεφαραδίτικες συναγωγές από τις ανατολικές αραβικές χώρες.
Γι' αυτό το άλμπουμ αυτό, για τη δική μου γνώμη, ίσως είναι και η πιο χαμηλή στιγμή των Orphaned Land. Τώρα, στην πέμπτη θέση. Στην πέμπτη θέση έχετε το άλμπουμ που, και το αδικό νομίζω το αδικό πάρα πολύ, το άλμπουμ του 2018, δηλαδή το τελευταίο τους άλμπουμ, το έκτο τους άλμπουμ. Και μιλάω για το άλμπουμ Unsung Prophets and Dead Messiahs. Λοιπόν, το αδικό το άλμπουμ, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα λίγα άλμπουμ στον Orphaned Land που ακούγεται μονορούφι. Okay, από την αρχή μέχρι το τέλος σε κρατάει σε ένταση και πραγματικά το ένα, ακόμα και αν στην πρώτη ακρόαση είπα πού να πάρει Γεωργή ακόμα ένα Still All Is One, παρόλα αυτά και άλλες ακρόασεις μετέπειτα το άλμπουμ έκατσε καλά. Έκατσε καλά και σήμερα πραγματικά είναι ένα άλμπουμ το οποίο το θεωρώ αρκετά καλό, αρκετά καλό. Φυσικά μιλάμε για την νέα περίοδο των Orphaned Land, στην οποία πια έχουν ξεφύγει, όπως είπα, από το μελωδικό death metal. Έχουν που και εδώ και εκεί πάλι στοιχεία του παλιού του ήχου. Όπως έχουν ξεφύγει επίσης και από το λεγόμενο progressive στυλάκι που προσπάθησαν να ακολουθήσουν στην μεσαία περίοδο τους. Παρόλα αυτά το άλμπουμ είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Μάλιστα έχουν φέρει στο συγκεκριμένο άλμπουμ και διάφορους guests. Για παράδειγμα τον Thomas Lindberg από τους At The Gates, έχουν φέρει επίσης τον Hansi από τους Blind Guardian και έχουν επίσης φέρει και τον Steve Hackett από τους Genesis στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Λοιπόν, παρόλα αυτά για εμένα έρχεται σε αυτή τη θέση και ίσως το αδικό, αλλά έρχεται σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, στην πέμπτη θέση, εξαιτίας των υπόλοιπων άλμπουμς που θα ακολουθήσουν. Βέβαια, μεταξύ του 2013 μέχρι του 2018 έχουν περάσει κάποια χρόνια και είναι οι Orphaned Land πια δεν βγάζουν άλμπουμς σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά περνάει και τόσο καιρός από το ένα άλμπουμ στο άλλο. Μην τι άλλο, έχω και την τιμή να έχω και τις υπογραφές του συγκροτήματος στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Okay, τώρα, στην τέταρτη θέση. Στην τέταρτη θέση για εμένα έρχεται το άλμπουμ που πάρα πολλοί οπαδοί των Orphaned Land το θεωρούν κορυφαίο. Το άλμπουμ που λέγεται The Never Ending Way of Our Warrior. Okay. Και μάλιστα όποιος ξέρει εβραϊκά καταλαβαίνει ότι το Or Warrior είναι ένα λογοπαίγνιο, γιατί Or στα εβραϊκά σημαίνει φως και Warrior τελειώνει επίσης σε Or. Okay, και με αυτό προσπάθησαν να παίξουν ένα παιχνίδι στις λέξεις οι Orphaned Land. Το άλμπουμ αυτό βγήκε το 2010 και έχει μάλιστα μεγάλη επιρροή από τον Steven Wilson. Okay, και αυτό ίσως εδώ πέρα στο συγκεκριμένο άλμπουμ ακούγονται περισσότερο progressive από κάθε ίσως άλλο τους άλμπουμ. Ίσως και στο Μαμπούλ επίσης ακούγονται αρκετά progressive, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο. Το συγκεκριμένο άλμπουμ επίσης ξεκινάει με ένα ιδιαίτερο τραγουδάκι, τραγουδάρα θα το έλεγα, το Σαπαρί, okay, το οποίο είναι ένα βασικά θρησκευτικό εβραϊκό τραγούδι από τους Ιεμενίτες Εβραίους. Okay, από τους Εβραίους που ήρθαν από την Ιεμένη. Το οποίο τώρα το έχουν μεταλλάξει σε λίγο πιο metal μορφή και έχουν βάλει έναν μυστικιστικό, καμπαλιστικό και καλά στίχο γύρω από το τραγούδι και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ κτλ. Okay, πάντως ήταν ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι για τους Orphaned Land. Αν και όλο το άλμπουμ το είχα δικήσει στην αρχή, πραγματικά στην αρχή εκτός από το πρώτο τραγούδι δεν με είχε ενθουσιάσει, αλλά ακούγοντας το μετέπειτα, πραγματικά επίσης είναι ένα άλμπουμ το οποίο σε κερδίζει. Σε κερδίζει μάλιστα πάρα πολύ. Και όπως είπα, αυτό το άλμπουμ είναι στο μετέχμιο του παλιού ήχου, ας πούμε, των Orphaned Land, με το τι θα επακολουθήσει η μετέπειτα. Και εδώ ακολουθούν ένα ακόμα περισσότερο progressive style. Ίσως οι επιρροές του Steven Wilson. Αμήντε άλλο, Steven Wilson είναι και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, Εβραίος στην καταγωγή από την Αγγλία.
Αν και την εποχή, εδώ πέρα να πω, πρωτού συνεχίσω με τα υπόλοιπα albums, εδώ επίσης να αναφέρω ένα album το οποίο βασικά είναι split. Είναι split ανάμεσα στο Orphaned Land και σε ένα άλλο επίσης ιδιαίτερο Ισραηλινό συγκρότημα, τους Am Asefer. Am Asefer στα εβραϊκά σημαίνει ο λαός της βίβλου, του βιβλίου, της βίβλου. Ήταν μια ονομασία που και οι χριστιανικοί μουσουλμάνοι, βασικά οι μουσουλμάνοι έδιναν στους Εβραίους για πάρα πολλά χρόνια. Και το συγκεκριμένο αυτό συγκρότημα είναι ένα βασικά progressive metal συγκρότημα του Ισραήλ, το οποίο μάλιστα αξίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, στο progressive στυλάκι βέβαια, εντάξει, progressive metal παίζουν οι άνθρωποι, αλλά έχουν επηρεαστεί αρκετά επίσης από τους Orphaned Land και μάλιστα έχουν συνεργαστεί μαζί τους πάρα πολλές φορές. Το συγκρότημα αυτό βασικά έχει βγάλει τουλάχιστον 2 δουλειές μέχρι σήμερα. Η δεύτερη αυτή τη δουλειά είναι ένα split με τους ίδιους τους Orphaned Land και λέγεται Knaan. Knaan από το εβραϊκό Χαναάν. Okay? Ελληνιστικά Χαναάν. Και εδώ πέρα αναφέρονται στην ιστορία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του γιου του Ισαάκ, της Σαρά, της Χαγκάρ, της δούλας του Αβραάμ και του Ισμαήλ, του Ισμαέλ. Okay, παίρνουν τη βιβλική αυτή ιστορία και την κάνουν σε ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται concept album από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πρόκειται λοιπόν για ένα split μεταξύ των δύο συγκροτημάτων, των Orphaned Land και των Am Asefer. Παρεπιπτόντως, για να μιλάμε για τους Am Asefer, το συγκεκριμένο μάλιστα άλμπουμ βγήκε το 2016, δηλαδή μετά από το All Is One και πριν από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Unsung Prophets and Dead of Messiahs. Και αν μιλάμε για τους Orphaned Land, εδώ πέρα κάνουμε απλά και την παρένθεση ότι το πρώτο άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Orphaned Sefer ήταν το 2008, το άλμπουμ που λέγεται Exodus Slaves for Life, που εδώ πέρα πήραν την ιστορία της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο, την ιστορία του Μωυσή, και την έβαλαν μέσα στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, επίσης ένα concept progressive metal άλμπουμ, το οποίο αξίζει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ των Am Asefer. Μάλιστα ήταν να ακολουθήσουν μια γραμμή που θα πάρουν και άλλες βιβλικές ιστορίες. Πάλι μιλάμε για ένα συγκρότημα εβραϊκό-ισραηλινό, μη θρησκευόμενο, το οποίο όμως αντλεί όλο του το στίχο από την εβραϊκή θρησκεία. Το συγκεκριμένο λοιπόν αυτό συγκρότημα ήταν να βγάλει και άλλο άλμπουμ, είχε ετοιμάσει να βγάλει και άλλο άλμπουμ. Μόνο πράγμα το οποίο λέγεται ότι το άλμπουμ είναι ιδιέτοιμο, αλλά κόλλησε κάπου και δεν εμφανίστηκε ποτέ πια. Και αυτό μέχρι τώρα οι δύο δουλειές είναι το πρώτο αυτό τεμπούντο άλμπουμ, στο οποίο μάλιστα τραγουδάει σε κάποια σημεία, τουλάχιστον κάνει κάποιες απαγγελίες ο Κόμπι Φάρχη των Orphaned Land. Και μετά έχουμε τη δεύτερη δουλειά που είναι το split με τους Orphaned Land, το Knaan. Κλείνει η παρένθεση των Am Asefer. Okay, τώρα συνεχίζουμε με την τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση και εδώ πέρα σαν κάποιος ο οποίος, όπως είπα, για μένα η Orphaned Land δεν είναι το πιο αγαπημένο συγκρότημα, αλλά τους σέβομαι και προτιμώ, αμήν τι άλλο, τους παλιούς Orphaned Land. Τους παλιούς Orphaned Land που για μένα οι παλιοί Orphaned Land φτάνουν μέχρι και το τρίτο άλμπουμ. Okay? Χωρίς να θέλω να πω ότι φυσικά και το The Never Ending Way of All Warrior είναι επίσης ένα πολύ καλό άλμπουμ, ίσως το μετέχνιο μεταξύ των δύο εποχών. Παρόλα αυτά, για εμένα, προτιμώ, άμα με ρωτάνε ποιους Orphaned Land προτιμάς, θα τους πω μέχρι και το Mabul 100%. Okay, τώρα λοιπόν, στην τρίτη θέση για μένα έρχεται το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Σαχάρα. Το οποίο Σαχάρα βγήκε το 1994. Το 91 όταν δημιουργούνται ονομάζονται το Resurrection. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχαν βγάλει demo με τέτοιο όνομα, αλλά έτσι αυτό ήταν το πρώτο όνομα του συγκροτήματος. Το 92 παίρνουν το όνομα Orphaned Land. Παίρνουν το όνομα Orphaned Land, το οποίο μάλιστα Orphaned Land υπάρχουν δύο εκδοχές από που προέρχεται το όνομα.
Η μία εκδοχή είναι ότι είναι ένα είδος μετατροπής του Promised Land. Αυτό που λέμε δηλαδή η γη της επαγγελίας στα ελληνικά. Και αυτοί το λένε η γη της ορφανιάς. Όλους τους πολέμους που υπάρχουν στο Ισραήλ κτλ. Άλλο επίσης, άλλη πηγή, η άλλη version της υπόθεσης είναι ότι πήραν το όνομά τους από τον στίχο ενός τραγουδιού του γνωστού ελληνοϊσραηλινού Εβραίου τραγουδιστή Πόλικερ. Ο Πόλικερ, για όποιον δεν γνωρίζει, ο Ιούντα Πόλικερ, είναι ένας τραγουδιστής πολύ διάσημος στο Ισραήλ, που τραγουδάει ένα είδος μεταξύ Ισραηλινής μουσικής και μερικές φορές και ελληνικής μουσικής. Ο ίδιος προέρχεται, οι γονείς του είναι από τη Θεσσαλονίκη, που μετά το ολοκαύτωμα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ και οι δύο γονείς του. Και ο Ιούντα Πόλικερ κατάφερε να είναι ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής στο Ισραήλ. Μάλιστα έφερε και την ελληνική μουσική, ήταν ένας από τους πυλώνες που έφεραν την ελληνική μουσική στο Ισραήλ. Οι Ισραηλοί πεθαίνουν για την ελληνική μουσική. Σε ένα λεπτό τραγούδι του αναφέρει το στίχο αυτό, ας πούμε αυτό που λέμε γη της ορφανιάς, Orphaned Land, και αυτή είναι η άλλη εκδοχή από που πήραν το όνομά τους, η Orphaned Land. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, μπράβο, το 92 παίρνουν πια αυτό το όνομα, έχουν δημιουργηθεί ήδη από το 91, 92 αρχίζουν και παίρνουν το όνομα, και το 94 βγαίνει το πρώτο τους άλμπουμ, το ντεμπούτο, Σαχάρα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, πραγματικά ένα πολύ καλό ντεμπούτο, ιδιαίτερο για την εποχή του, μιλάμε για 94, εντάξει, ιδιαίτερα για την εποχή, ιδιαίτερο για την εποχή του. Είναι μια μάλιστα εποχή, αν μην τι άλλο, που αν θυμάμαι καλά, και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά death metal συγκροτήματα, όπως οι Septic Flesh, οι Nightfall, και που έχουν και αυτή τη δική τους, ας πούμε, χρειά και μορφή. Η Orphaned Land είναι ακριβώς από αυτά τα συγκροτήματα. Τύπου Septic Flesh, τύπου Nightfall, αν μιλάμε για την ελληνική σκηνή, ιδιαίτερα στο χαρακτήρα τους. Αν μη τι άλλο, εδώ πέρα έχουμε το, για μένα για παράδειγμα, το The Beloved's Cry, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι. Για ντεμπούτο είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Παρόλα αυτά, οι Orphaned Land έδειξαν ακόμα περισσότερο ότι αξίζουν στα επόμενα δύο τους άλμπουμ. Έτσι λοιπόν, για εμένα, τώρα στην δεύτερη θέση, και εδώ πέρα μπορώ να σας πω ότι η δεύτερη με την πρώτη θέση ήταν πάντα σε αντίθετη, πάντα πήγε μια κόντρα για εμένα, ποιο θα έρθει πρώτο. Okay. Αν μιλάμε αντικειμενικά όσο γίνεται περισσότερο, θα έλεγα ότι κανονικά στην πρώτη θέση θα έπρεπε να έρθει το Μαμπούλ. Okay. Παρόλα αυτά, υποκειμενικά, στη δεύτερη θέση βάζω το τρίτο τους άλμπουμ, που λέγεται φυσικά Μαμπούλ, το Μαμπούλ, το οποίο είναι μάλιστα ένα concept album, που παίρνει πολλά στοιχεία από την ιστορία. Μαμπούλ στα εβραϊκά σημαίνει κατακλυσμός, παίρνει την ιστορία του κατακλυσμού του Νόαχ, του Νόε, αλλά και από άλλες ιστορίες, όπως από την αρχαία ελληνική μυθολογία και όχι μόνο, και τις φέρνει σε ένα είδος concept album που έχει μάλιστα επιρροές και από το Seven Son of the Seven Son, τον Iron Maiden, πράγμα που δεν το κρύβει ο Κόμπι Φάρχη, που είναι ένας από τους βασικούς οπαδούς των Iron Maiden στο Ισραήλ. Λοιπόν, το Μαμπούλ επίσης έχει τον τίτλο The Story of the Three Sons of Seven, και μάλιστα λέει ότι το Seven το πήρε από το Seven Son of the Seven Son, το concept album των Iron Maiden. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, καταπληκτικό. Φυσικά εδώ πέρα σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο βγήκε το 2004 και πέρασε αρκετός καιρός από το προηγούμενο άλμπουμ, αμήν τι άλλο, το Έλνορα Αλληλά, το δεύτερο τους άλμπουμ, είχε βγει το 1996, από το 1996 μέχρι το 2004 λοιπόν. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ, 8 χρόνια μετά βγαίνει από το δεύτερο άλμπουμ, και πραγματικά δείχνει ένα πρόσωπο όπου οι Orphaned Land εδώ πέρα, πραγματικά σε αυτό το άλμπουμ, αρχίζουν και ρίχνουν λίγο το death metal, τουλάχιστον το ατμοσφαιρικό death metal
στοιχείο τους υπάρχει βέβαια και σε αυτό το άλμπουμ, υπάρχει, αλλά εδώ πέρα αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτες progressive πινελιές που μάλιστα θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρές στο επόμενο άλμπουμ, όπως είπαμε, The Never Ending Way of Our Warrior. Μάλιστα, καταπληκτικό κατά δική μου γνώμη άλμπουμ, και μάλιστα υπήρχε και ένα EP που είχε βγει και την εποχή, το Ararat. Ararat είναι το όρος που έπεσε πάνω η κυβωτός του Νόε, του Νόαχ, όταν τελείωσε ο καταφλισμός. Το, μάλιστα το EP αυτό είχε βγει το 2005. Okay. Ένα χρόνο μετά. Καταπληκτικό άλμπουμ, πάρα πολύ το βάζουν ως πρώτο άλμπουμ και στο πιο αγαπημένο τους άλμπουμ, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αντικειμενικά θα έβαζα και εγώ, θα το έβαζα στην πρώτη θέση. Και μάλιστα έχω αυτή τον ενδιασμό, αν θα έπρεπε να το βάλω στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη θέση. Μάλιστα την πρώτη φορά που ήταν να ετοιμάσω το βίντεο, το είχα βάλει στην πρώτη θέση. Okay. Αλλά μετά όταν το σκέφτηκα ακόμα καλύτερα, είπα, αν μη τι άλλο, εδώ πέρα μιλάω για τα δικά μου γούστα. Και όπως και να το κάνουμε, στην πρώτη θέση για μένα έρχεται το δεύτερο του άλμπουμ, το, όπως είπα, του 1996, το El Nora Alila. Ο τίτλος του άλμπουμ βγαίνει από τη μεγάλη εβραϊκή προσευχή, μια από τις βασικές μεγάλες εβραϊκές προσευχές της ημέρας του εξυλασμού στον εβραϊσμό του Yom Kippur, της μεγάλης εβραϊκής νηστείας. Τι να σας πω, για μένα είναι το πρώτο άλμπουμ μάλιστα που ήρθε σε επαφή με τους Orphaned Land. Τους ήξερα από πιο πριν, τους είχα ακούσει από πιο πριν ήδη από την Ελλάδα, το Metal Hammer, που θυμάμαι εποχές 94 να διαφημίζουν το Σαχάρα στις δισκοκριτικές, αλλά η πρώτη μου επαφή πραγματικά μαζί τους ήρθε με αυτό το άλμπουμ. Με αυτό το άλμπουμ και πραγματικά, τι να σας πω, ίσως είναι και αυτό μαζί με το Σαχάρα είναι και το πιο, αυτό που λέμε, oriental, atmospherical, αλλά ακόμα death metal άλμπουμ. Okay. Και φυσικά από το Σαχάρα μέχρι το, δηλαδή από το 94 του Σαχάρα μέχρι το, δύο χρόνια μετά που βγάζω το Ελνορά Αλληλά, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος στο συγκρότημα. Find Yourself, Discover God, Like Fire to Water, The Truth Within. Και να σας πω, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολύ καλά κομμάτια. Flawless Belief. Τι να πω. Έχουν, τι να πω, πραγματικά ένα άλμπουμ που όλα του τα κομμάτια αξίζουν. Έχουν επίσης, όπως είπα σε κάθε άλμπουμ, διάφορα τραγούδια θρησκευτικά από τους Εβραίους της Ανατολής. Παρόλα αυτά μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Αν λοιπόν μιλάτε, αν κάποιος με ρωτάει αγαπημένα άλμπουμ στον Orphaned Land, θα έλεγα El Nora Alila και Mabul. Πολλές φορές ίσως αλλάξω και το ποιο έχετε πρώτο, ποιο έχετε δεύτερο, αλλά υποκειμενικά ό,τι ακούς αυτό και το πρώτο άλμπουμ που ήρθα σε επαφή μαζί τους, όπως και το κάνω, με τους βάζω σε αυτή την θέση, την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν από το Ισραήλ όσον αφορά τους Orphaned Land, ίσως το πιο γνωστό σύγκροτημα που έχει βγει από το Ισραήλ, και αυτοί μάλιστα εμφανίστηκαν στο Global Metal, την εκπομπή των Καναδέζων το 2008 μαζί με τους Αραλού και με άλλα συγκροτήματα από την Ισραηλινή σκηνή. Έτσι λοιπόν από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.